απαντεί. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Και τον αφήνουμε στα έμπειρα χέρια της Ελλήνας. Η Ελλήνα να δώσει τα ερωτήματα και να πάρουμε τις απαντήσεις. Διότι έδωσε την πρώτη πάσα βεβαίως και ο πρόεδρος της ΔΟΕ. Είναι στο δρόμο η εκπαιδευτική. Για το καλό της εκπαίδευσης. Για το καλό της εκπαίδευσης. Της δημόσιας εκπαίδευσης. Και εμείς το ίδιο λέμε στο Υπουργείο. Για να δούμε. Ελλήνα. Ανοίξανε φέτος τα σχολεία κανονικά, χωρίς τα προβλήματα των προηγούμενων ετών. Πέρυσι, να θυμίσουμε ότι μέχρι και αυτή την εποχή πάρα πολλά σχολεία είχαν πολλές ελλείψεις, πολλά υπολειτουργούσαν. Φέτος λειτουργούν κανονικά, ωστόσο, όπως υποστηρίζουν και ακούσαμε και τον κύριο Κικινή, δεν υπάρχει ποιότητα στην εκπαίδευση, δεν υπάρχουν οι ειδικότητες. Τι γίνεται με τις ειδικότητες στα σχολεία? Καταρχάς, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ορίσαμε καινούριες μόνιμες θέσεις με ειδικότητες σε όλα τα σχολεία. 2.330 καινούριες θέσεις. Δεύτερον, για τις ειδικότητες συνεχώς προχωράμε σε προσλήψεις ειδικοτήτων καθώς βλέπουμε τα κενά. Άρα σε τελική ανάλυση τουλάχιστον ο αριθμός που είχαμε πέρσι θα είναι και φέτος. Προσπαθούμε να είναι πιο αυξημένος και θα έχουμε μια μικρή αύξηση σε όλες τις ειδικότητες. Μόνιμη πρόσληψη έχετε κάνει? Μόνιμες προσλήψεις. 7 χρόνια τώρα δεν υπάρχει μια μόνιμη πρόσληψη. Έχετε δίκιο. Έτσι, να σας πω ότι είναι το πάγιο αίτημα του Υπουργείου. Μάλιστα. Κάνουμε διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για το ζήτημα αυτό. Έχουμε έτοιμο ένα πρόγραμμα 20.000 προσλήψεις σε 3 χρόνια. Περιμένουμε το πράσινο φως από τους θεσμούς για να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Τι γίνεται με την παράλληλη στήριξη και την ειδική αγωγή? Βλέπουμε, ακούσαμε και νωρίτερα, υπάρχουν 5.500 αιτήματα για παράλληλη στήριξη, έχουν ικανοποιηθεί μόλις τα 1.140. Μιλάμε τώρα για παιδιά που έχουν ανάγκη ειδικής εκπαίδευσης και οι γονείς αναγκάζονται πολλές φορές να πληρώνουν ιδιωτικό εκπαιδευτικό, να μπαίνει μέσα στο σχολείο και να βοηθάει το παιδί τους. Τι γίνεται με αυτό? Καταρχάς, η ειδική αγωγή είναι ένα γενικό ζήτημα, δεν είναι μόνο η παράλληλη στήριξη. Αν και φέτος είχαμε πάρα πολλές προσλήψεις για πρώτη φορά στην ειδική αγωγή. Για πρώτη φορά λοιπόν έχουμε προσλήψεις ειδικής αγωγής, έχουμε καινούρια 531 τμήματα ένταξης σε όλη τη χώρα, έχουμε ειδικά προγράμματα, άρα έχουμε αναβαθμίσει κατά πολύ την ειδική αγωγή. Προσπαθούμε να καλύψουμε και τις προσωπικές ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι, γιατί η παράλληλη στήριξη είναι η ανάγκη ενός ατόμου, καταλαβαίνετε τώρα. Είμαστε σε μια διαδικασία να πάρουμε όσους περισσότερους μπορούμε, αλλά το ότι φέτος αναβαθμίστηκε πλήρως η ειδική αγωγή από το Υπουργείο Παιδείας και έχουμε για πρώτη φορά τόσο ολοκληρωμένα προγράμματα πρέπει να αναγνωριστεί. Ναι, θα αναγνωριστεί, αλλά οι προσλήψεις που αφορούν την παράλληλη στήριξη... Συνεχώς, μήνα με το μήνα προσλαμβάνουμε καινούργια άτομα, ειδικά για αυτή τη δραστηριότητα. Αλλά ξέρετε ότι μιλάμε για 8.500 άτομα, έχουμε προχωρήσει αυτή τη στιγμή για 1.000-1.500 και θα πάμε σε μία τάξη μεγέθους γύρω στα 5.000 έτσι κι αλλιώς σύντομα. Να έχουμε ενισχυτική διδασκαλία από 1η Δεκεμβρίου, έτσι. Αυτό είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό, ότι φέτος τα γυμνάσια. Και τουλάχιστον θα απασχοληθούν. Ξεκινάμε. Χίλιοι τουλάχιστον. Και κάποια εκπαιδευτική σε αυτό το εκπαιδευτική. Πότε θα ανοίξει η προκήρυξη? Η προκήρυξη μέσα στην εβδομάδα θα γίνει. Είναι για 1.000 εκπαιδευτικούς από τους ήδη υπάρχοντες καταλόγους. Άρα προχωράμε. Είναι πρώτη φορά που ξεκινάμε τόσο νωρίς την ενισχυτική διδασκαλία. Προσθέσαμε και επιπροσθέτως. Είχαμε και ένα άλλο μάθημα, το μάθημα των Αγγλικών, που είδαμε ότι υπάρχει θέμα εκτός από τα μαθηματικά, φυσική, χημεία, φιλολογικά μαθήματα κλπ. Και ανάλογα με τις ανάγκες πηγαίνουμε να τις καλύψουμε. Εδώ να ρωτήσω κάτι. Έχουμε 500 κέντρα σε όλη τη χώρα. Έχετε βάλει έναν ανώτατο αριθμό, δηλαδή μέχρι 20 μαθητές. Αν είναι 22 οι μαθητές, τι γίνεται? Εντάξει, εκεί υπάρχει μια κατεύθυνση, όπως ξέρετε, από το Υπουργείο να είμαστε και λίγο ελαστικοί, να βλέπουμε ακριβώς πώς πηγαίνουν οι ανάγκες. Θέλουμε μια ευελιξία. Θα υπάρξουν κοινωνικά κριτήρια δηλαδή στην επιλογή των μαθητών? Όχι, ή θα παίζει ρόλο μόνο η επίδοσή τους? Κυρίως η επίδοση μαζί με τα κοινωνικά κριτήρια. Ένα πολύ φτωχό παιδί ή από μια οικογένεια προηγείται εκ των πραγμάτων. Ναι, καταλαβαίνετε γιατί... ότι αυτή την έννοια έχει και ενισχυτική διδασκαλία. Τα άτομα και τα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα ή που θα έπρεπε με κάποιο τρόπο οικονομικά να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, εμείς ερχόμαστε σαν Υπουργείο
και καλύπτουμε αυτή τη βασική ανάγκη. Για το Λύκειο πότε θα ξεκινήσει, που επίσης είναι πολύ σημαντικό όταν τα παιδιά δίνουν πανελλαδικές. Εντάξει, για το Λύκειο όπως ξέρετε υπάρχουν και τα κοινωνικά φροντιστήρια. Υπάρχει ένα σύστημα υποστηρικτικό το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε πρώτα τις ανάγκες του γυμνασίου και μετά να πάμε στο Λύκειο. Έχουμε εκεί δηλαδή αυτή την ευχέρεια, γι' αυτό και αυτό κάνουμε. Και για το Λύκειο πάντως να ξέρετε υπάρχει προγραμματισμός. Πότε θα αρχίσουν οι συζήτηση, πότε θα αρχίσει η συζήτηση για το Λύκειο? Θεωρούμε ότι μέσα στον επόμενο μήνα ξεκινάμε και θα ξεκινήσουμε και αυτή τη διαδικασία. Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και πάμε με το πόρισμα τώρα, του κυρίου Λιάκου, με τις προτάσεις του κυρίου Λιάκου. Κοιτάξτε, επειδή έχει υπάρξει πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτά τα πορίσματα, το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει και με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Φίλη, και με μένα και με όποιον επισήμως εκφράζει το Υπουργείο Παιδείας, ότι το πόρισμα Λιάκου είναι ένα πόρισμα. Όπως υπάρχουν και άλλα πορίσματα και υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν δεν έχει πει ακόμα τη δική του πρόταση. Η δική του πρόταση, σύμφωνα με την εισήγηση του Πρωθυπουργού στην προημερησία διάταξη συζήτηση για την παιδεία, θα έρθει μέσω των διαδικασιών της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Πάμε για ένα σύστημα αλλαγών στο Λύκειο με τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Ελίνα, έχεις μία τελευταία ερώτηση να κάνεις. Κατάργηση πανελλαδικών θα γίνει? Αυτός είναι ο στόχος. Το αποτέλεσμα είναι να μπαίνουν τα παιδιά. Και ένα χρονοδιάγραμμα, μπορείτε να σας πω, στο Πανεπιστήμιο με το απολυτήριο του Λυκείου. Το χρονοδιάγραμμα εκ των πραγμάτων σε αυτές τις αλλαγές δεν πάμε αμέσως. Δεν θέλουμε να ευνηδιάσουμε τους ανθρώπους. Θα πάμε με το χρόνο που πρέπει. Άρα, εάν όπως πιστεύουμε εμείς λήξουμε το θέμα το νομοθετικό στη σχολική χρονιά 16-17, η επόμενη σχολική χρονιά θα αφορά σε αυτούς που θα μπουν με το νέο σύστημα. Με την πρώτη ηλικίου δηλαδή. Στην με πρώτη την πρώτη ηλικίου, βέβαια. Προλαβαίνουμε να πούμε δύο λόγια για τους πρόσφυγες που βρισκόμαστε. Εγώ θέλω να σας πω ότι συνεχώς το πρόγραμμα εντάσσει και παιδιά προσφύγων στη διαδικασία της εκπαίδευσης και θέλω να σας πω κάτι. Έχετε αριθμό? Αυτή τη στιγμή θα σας πω, συνεχώς βάζουμε καινούριους αριθμούς. Θέλω όμως να σας πω κάτι που μου είπαν χθες σε στη Χαλκίδα. Πέρασε ένα σινούκ πάνω από το σχολείο της Χαλκίδας και δύο παιδιά από τα 15, το ένα έκλαιγε και κρύφτηκε κάτω αυτό και το άλλο σηκώθηκε να φύγει από το σχολείο και έτρεχε και το προλάβαν. Να καταλάβουμε γιατί αυτό είναι ο κόσμος 2010. Να συμπληρώσουμε μόνο λοιπόν ότι σε λίγο καιρό θα ξεκινήσουν και τα νηπιαγωγεία μέσα στις δομές για τα παιδιά των προσφύγων. Στον επόμενο μήνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα.